Καλημέρα κύριε Καπόπουλε. Καλημέρα κύριε Σεχίνη. Ας δούμε πρώτα το πεδίο αυτό καθ' αυτό της Ουκρανίας. Αν έχετε πλέον μία αντίληψη ότι αυτή η στασιμότητα είναι το πολεμικό στρατιωτικό αδιέξοδο μόνο ή αν είναι και το πολιτικό αδιέξοδο που αν θέλετε επιτείνει και τις εξελίξεις στο στρατιωτικό πεδίο. Οι δύο πτυχές αυτές, το πολιτικό πεδίο και το στρατιωτικό πεδίο, έχουν σχέση συγκοινωνούν των δοχείων. Δηλαδή δεν υπάρχει εξέλιξη στο στρατιωτικό πεδίο που να μην επηρεάζεται από πολιτικές επιλογές και το αντίστροφο. Δεν υπάρχουν πρόοδος στην αναζήτηση μιας πολιτικής συμβιβαστικής λύσης της σύγκρουσης, όσο αυτό είναι δυνατόν πλέον, χωρίς να έχουν υπάρξει στρατιωτικές προϋποθέσεις που πάντοτε σε μια συμβιβαστική λύση προϋποθέτουν, έχουν ως προαπαιτούμενο την καθαρή νίκη κάποιου και την διαχειρίσιμη ήττα κάποιου άλλου. Δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά μέχρι στιγμής. Που κατά τη γνώμη σας σημαίνει ότι πάμε σε μια παράταση αβεβαιότητας, και το λέω γιατί η Wall Street Journal σήμερα έχει μεταξύ άλλων και ένα άρθρο που λέει γιατί και η Δύση δεν επιθυμεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών προσδοκώντας μια ήττα κατά κράτος του Πούτιν. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα συλλογισμό. Συλλογισμό είναι. Σωστά το λέτε εσείς. Τον οποίο η ιστορία δεν στηρίζει. Η τελευταία φορά που ανετράπη ηγέτη στη Ρωσία είναι το 1917 με την επανάσταση του Φεβρουαρίου, όταν αναγκάστηκε σε παρέτηση ο Τσάρος. Αυτό που έχει συμβεί κατά καιρούς είναι ότι την επόμενη μια στρατιωτική ήττα της Ρωσίας ξεσπάνε εσωτερικές αναταραχές. Η επανάσταση του 1905 έγινε μετά την ήττα της Ρωσίας στον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο. Αλλά δεν είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε στα σοβαρά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την αποσταθεροποίηση μιας χώρας που έχει 5.000 πυρηνικές κεφαλές? Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες στους σχεδιασμούς τους, πέραν των επικοινωνιακών κατά καιρούς πυροτεχνημάτων, έχουν σαν διαχειρίσιμη επιλογή την κατάρρευση της Ρωσίας. Άρα, κατά τη γνώμη σας, αυτό το τέλμα, το αδιέξοδο, πέρα από το στρατιωτικό και στο πολιτικό, ναι, γιατί συμβαίνει τώρα? Συμβαίνει γιατί καμία πλευρά δεν έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε να επιβάλλει μια συμβιβαστική λύση με τους δικούς της όρους. Είναι δυστυχώς, είναι κοινικό να το λέει κανείς, είναι πολύ νωρίς ακόμα μετά από πόλεμο 1,5 μηνός να διαμορφωθούν οι νέοι συσχετισμοί. Αν διαβάσετε προσεκτικά πιο ψύχρεμες φωνές, τα ειδικευμένα έντυπα περιοδικά, newsletter που κυκλοφορούν στη Δύση, όλοι λένε ότι ο συμβιβασμός είναι μονόδρομος και για τις δύο πλευρές. Ένας συμβιβασμός που κατά τη γνώμη σας αλλάζει τα δεδομένα στο πεδίο της Ουκρανίας ούτως ή άλλως? Το πώς θα μπορέσει μια βαθιά τραυματισμένη από έναν πόλεμο που έγινε μέσα στο σπίτι της, στην κυριολεξία κοινωνία, να δεχτεί και να λειτουργήσει μέσα στο συμβιβαστικό πλαίσιο είναι ένα ερώτημα. Αλλά ξέρετε, στην ιστορία πολλές φορές συμβαίνουν εκπλήξεις. Δηλαδή η Φιλανδία, η οποία είχε μια άριστη συγκατοίκηση με τη Σοβιετική Ένωση που έγινε και μοντέλο, λεγόταν φιλανδοποίηση, είχε κάνει, διεξαγάγει δύο πολέμους κατά της Σοβιετικής Ένωσης, τον έναν 39-40 και τον άλλον 41-44. Τίποτα δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν αποκλείεται. Πάμε στις ευρύτερες προεκτάσεις, κύριε Καπόπουλε, γιατί είστε από εκείνους που είχαν πει από την επόμενη μέρα της ρωσικής επέμβασης στην Ουκρανία ότι εδώ αλλάζουν πάρα πολλά και βέβαια θα μας πάρει χρόνος για να καταλάβουμε. Βλέπουμε όμως από το ΝΑΤΟ, το πώς συγκροτείται, ναι, την Ευρώπη, την ενέργεια, την οικονομία, τα επισητιστικά, τα εφοδιαστικά. Μεγάλος ηττημένος είναι η Ευρώπη, κύριε Σαχινίδη. Και ο μεγαλύτερος των ηττημένων της Ευρώπης είναι η Γερμανία. Δεν θα θεωρούσα υπερβολή να προσεγγίσουμε τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή σαν την τρίτη στρατηγική ήττα της Γερμανίας μετά τους δύο μεγάλους παγκόσμιους πολέμους. Ό,τι υπήρχε για να στηρίζει τη γερμανική ηγεμονία στην Ευρώπη έχει πραγματικά σαρωθεί σαν αμόλοφος. Δηλαδή η φτηνή και επαρκής ενέργεια από τη Ρωσία, οι επενδύσεις στη Ρωσία, η απρόσκοπτη εμπορική σχέση με την Κίνα, μια εξωτερική πολιτική που θα τη λέγαμε μερκαντιλιστική, γιατί το μόνο μέλημα της Γερμανίας ήταν η αύξηση των εξαγωγών.
οι μηδενικές στρατιωτικές δαπάνες που αναγνώριζαν μια πραγματικότητα. Ποια πραγματικότητα? Ότι δεν είχε απειλή από τη Ρωσία ή η Γερμανία όλα αυτά τα 30 χρόνια. Ότι δεν ήθελε να χειραφετηθεί η ευρωπαϊκή άμυνα για να μην ψηλώσει τον μπόι της Γαλλίας και γίνει ισότιμη Γαλλία με τη Γερμανία. Δηλαδή μια Γερμανία θα ελέγχει την Ευρωζώνη και μια Γαλλία που θα κυριαρχεί στην κοινή άμυνα. Δεν το ήθελε αυτό η Γερμανία. Γι' αυτό προτίμησε την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχασε μια ευκαιρία η Γερμανία να ρίξει τη δύναμή της στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Τράβηξε χειρόφρενο μετά το 2008 και τώρα ζούμε τα αποτελέσματα. Αυτό που περιγράφεται ως τρίτη στρατηγική ήττα της Γερμανίας ταυτόχρονα σημαίνει απεξάρτηση της Ευρώπης από τον έναν παράγοντα και πλήρη εξάρτηση στρατιωτικά και ενεργειακά από τον άλλον παράγοντα, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, ναι, αλλά και εδώ πάλι υπάρχουν σκιές. Τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο ήταν το 1947. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε στήριξαν τη συμμαχία τους με θετικό πρόσημο. Όποιος συμμαχούσε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενάντια στη Σοβιετική Ένωση έπαιρνε βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ. Τώρα η Ευρώπη για να συνταχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνει και πληρώνει και πολύ ακριβά. Mm. Θα πληρώσει τουλάχιστον στο πεδίο της ενέργειας είναι δεδομένο. Αυτές είναι οι κοσμογονικές αλλαγές. Άρα κύριε Καπόπουλε, σε έναν κόσμο που και εσείς το έχετε πει, σιγά σιγά με πόνους πίσω, αλλά αναδύεται ένας νέος κόσμος, μπορεί η Ευρώπη να παίξει ένα ρόλο αυτόνομο όταν ενεργειακά έχει προβλήματα πια από τη διαδικασία απεξάρτησης από τη Ρωσία, θα έχει ακριβότερη ενέργεια εισαγόμενη από τις ΗΠΑ και αλλαχού με το υγροποιημένο, δεν έχει λυμμένα ζητήματα σε προβολή ισχύως αμυντική, άρα πάλι εξαρτημένη θα είναι, και την ίδια ώρα θα έχεις οι Ηνωμένες Πολιτείες που, όπως σωστά λέτε, κερδίζουν αυτή τη στιγμή, τον άλλον αναδυόμενο κόσμο, Κίνα, που δεν χάνει αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη τι ρόλο έχει να παίξει? Να προσθέσει προστιθέμενη αξία στο βάρος το ειδικό της, των Ηνωμένων Πολιτειών στην μείζωνα αντιπαράθεση που θα γίνει με την Κίνα. Συνηθίζαμε να λέμε ότι τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ποιον θα διαλέξουν ως κύριο αντίπαλό τους, τη Ρωσία ή την Κίνα. Η απάντηση είναι κάπου αλλού, ότι μόνο με την ευθυγράμμιση της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να προβάλλουν αποτρεπτικές απέναντι στην Κίνα. Α. Δηλαδή χωρίς τον έλεγχο της Ευρώπης οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν πολλά από την αξιοπιστία τους ως υπερδύναμη. Επειδή ο κόσμος δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη μόνο, το έχετε πει εσείς και το ξέρετε και καλύτερα. Ναι, για την Ινδία και για την Κίνα δεν ισχύουν όλα αυτά σε σχέση με την Ρωσία, για παράδειγμα. Άρα σε μια προβολή βάθους, κατά τη γνώμη σας, αν δεν τεθούν οι κανόνες διεθνώς του παιχνιδιού εξ αρχής, κινδυνεύουν... Θα σας στενοχωρήσω, είμαι απεσιόδοξος. Δηλαδή θα έχουμε μια διάσπαση της παγκοσμιοποίησης με ομάδες χωρών ή περιφέρειες να έχουν τους δικούς τους κανόνες. Μέχρι και σε ξεχωριστούς ΟΗΕ μπορούμε να φτάσουμε. Δηλαδή. Oh. Λέει εδώ η φίλη Μαρία, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Καπόπουλο. Θέλω να τον ρωτήσω. Η Δύση, όπως σωστά λέει, καλά για τη Ρωσία λέει, το έχουμε καταλάβει, δεν επιθυμεί επί της παρούσης καταλλαγή και ανακοχή. Όμως ταυτόχρονα, πέρα από το να ενισχύει όπως ενισχύει την Ουκρανία, στο πεδίο δεν κάνει κάτι άλλο. Και βασικός άξονας και άλλοθι είναι ότι η Ρωσία είναι μια πυρηνική δύναμη. Αυτό δεν ανοίγει το κουτί της Πανδώρας και για άλλους να σκεφτούν να αποκτήσουν πυρηνικά για να παίξουν στις γειτονικές τους χώρες με τον ίδιο εκβιαστικό τρόπο? Έχει γίνει. Κοιτάξτε με τι σεβασμό και δέος οι πρόεδροι των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τον μη παράφρονα δικτάτορα της Βόρειας Κορέας, αν είναι μη παράφρον και δεν το παίζει δηλαδή. Έχετε δει να απειλούνται με βομβαρδισμό η Βόρεια Κορέα? Είναι ποτέ δυνατόν να σκεφτούμε ότι θα έχει ο Κιμ Γιονγκούν, μάλλον τους μπερδεύω τον πατέρα με το γιο και τον παππού, την τύχη που είχε ο Σαντάμ Χουσέιν? Η Βόρεια Κορέα είναι η ζωντανή απόδειξη ότι όταν μπει στην κλειστή πυρηνική λέσχη κινείσαι με άλλο αέρα. Ο φίλος Αναστάσης, καλημέρα κύριε Καπόπουλε. Μπορεί η Ταϊβάν να είναι το επόμενο επίδικο, με δεδομένο ότι είναι και κύριος, το λέγαμε και προηγουμένως, παραγωγός τσιπ για όλο τον πλανήτη? Αυτό είναι στο χέρι των ΗΠΑ, με την εξής έννοια το λέω, ότι η Κίνα είναι δύναμη του status quo. Δηλαδή η Κίνα δεν θα αρχίσει πρώτη
την ιστορία που μπορεί να οδηγήσει σε ανάφλεξη με την Ταϊβάν. Η Κίνα έχει υπομονή και επενδύει ότι σε βάθος χρόνου τα οικονομικά συμφέροντα της επιχειρηματικής τάξης της Ταϊβάν θα κάνουν την ίδια αυτή η επιχειρηματική τάξη να ζητήσει την ένωση, αν όχι την στενή συνεργασία με την Κίνα. Μάλιστα. Αν όμως παρεμβληθούν πολιτικές σκοπιμότητες, αν δηλαδή υπάρξει ο κίνδυνος να δηλώσει ανεξαρτησία η Ταϊβάν και να βαθύνει το χάσμα με την Κίνα, εκεί είναι απρόβλεπτες συνέπειες. Πάντως στην ατζέντα του Πεκίνου επίθεση στην Ταϊβάν δεν νοείται. Λέει ο φίλος ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα. Καλημέρα, υπέροχος όπως πάντα ο κύριος Καπόπουλος. Θέλω όμως να του κάνω μια ερώτηση. Με βάση αυτά, Μέση Ανατολή και Ιράν, τι βλέπει να διαμορφώνεται πια? Με το Ιράν βλέπω να διαμορφώνεται πέραν της συμφωνίας για τα πυρηνικά που επίκειται. Είναι θέμα ημερών. Μια μεγάλη προσέγγιση της Ουάσιντον με την Τεχεράνη, του τύπου που γνωρίσαμε με το ταξίδι του Νίξον στην Κίνα. Γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες σπέβδουν προκαταβολικά να κάνουν ένα μασάζ στους δυσαρεστημένους από αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή τα Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ. Όταν λέτε μασάζ, ότι εδώ είμαστε, προχωρήστε τις συνεργασίες, αυτό εννοείται. Ένα είναι αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι, αν θυμάστε, όταν είχε επιχειρηθεί από τον Ομπάμα η πρώτη συμφωνία που την ακύρωσε ο Τραμπ, ήταν στα μαχαίρια οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Σαουδική Αραβία και με τα Εμιράτα και με το Ισραήλ. Πήγαινε ο Νετανιάχου επίσκεψη στην Ουάσιγκτον και δεν γινόταν δεκτός από το Λευκό Οίκο. Σωστό. Πιστεύετε ότι το Ισραήλ αυτή την προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών, η Ιράν θα την αφήσει? Δεν μπορεί να την ανακόψει. Και σε βάθος χρόνου, ποιος ξέρει, επειδή στην πολιτική τίποτα δεν αποκλείεται, μπορεί να φτάσουμε. Κοιτάξτε, το Ισραήλ έχει το εξής πρόβλημα με το Ιράν. Δεν είναι τόσο τα πυρηνικά όπλα. Είναι ότι από τον απερίγυρό του, τις μουσουλμανικές δηλαδή χώρες, οι οποίες είναι κυρίως αραβικές, η μόνη χώρα που στέκει ως μεγάλη δύναμη στην περιοχή και με επιρροή εκτός των συνόρων της είναι το Ιράν. Άρα το Ισραήλ χάνει το μονοπόλιο της ισχύως του ως περιφερειακής δύναμης από την ύπαρξη και μόνο του Ιράν. Δεν είναι όμως, επειδή πρόκειται για μια πολιτική ελίτ που ό,τι και να έχει κανείς να τις καταμαρτυρήσει δεν είναι επιπόλαια, δεν θα συγκρουστούν τοπικά με τις ΗΠΑ, θα κρατήσουν μια επιφυλακτική στάση αναμονή στην αρχή και στη συνέχεια θα προσαρμοστούν αν δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Καλά, η ιστορία έχει δείξει ότι και οι ορκισμένοι εχθροί είναι οι καλύτεροι φίλοι στο τέλος. Έχετε δίκιο. Λέει ο Νίκος από το Λονδίνο, καλημέρα στον κύριο Καπόπουλο. Έχω μια απορία ακούγοντάς τον. Τι πιστεύει ότι πραγματικά εμπόδισε τη Γερμανία να πει ένα μεγάλο όχι στους Αμερικανούς, ανεξάρτητα από την Ουκρανία? Δεν είναι μια μεγάλη ανεξάρτητη χώρα? Την κρατούσαν οι Αμερικανοί κάπου? Όχι, την κρατάει, η ίδια Γερμανία κρατάει τον εαυτό της. Δηλαδή δεν υπάρχει συνένεση στη Γερμανία για να πάει προς τα μπροστά η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Φοβούνται να περάσουν την κόκκινη γραμμή πέραν της οποίας η επιστροφή στην εθνική κυριαρχία δεν θα είναι νοητή. Φοβούνται δηλαδή μήπως διαλυθεί, διαχυθεί το ηγεμονικό τους βάρος σε ένα υπερεθνικό ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Μέχρι εκεί τι θέλανε την Ευρώπη οι Γερμανοί. Από εκεί και ύστερα, όταν σταθμίζουν τους κινδύνους, από τη μία υποταγή στις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη η διάχυση της εθνικής γερμανικής ισχύως σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή υπερεθνική ταυτότητα, αν ρωτήσετε τους Γερμανούς πολιτικούς, οι 99% θα σας πούνε ότι προτιμούν την υποταγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι και μακριά, μακριά και αγαπημένη. Ο φίλος ο Σπύρος, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Καπόπουλο. Βλέπει τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας ως τις συνθήκες που θα θέσουν δίλημα ασφαλείας ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως Γαλλία και Πολωνία, και κατά αυτόν τον τρόπο κάνουν απαραίτητη την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων ως σταθεροποιητικό παράγοντα της Ευρώπης και όχι μόνο ως πάροχο ασφαλείας? Είναι και αυτό. Δηλαδή ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Βρετανός Λόρδος Ισμέη, είχε πει το ΝΑΤΟ χρειάζεται για τρεις λόγους. Για να κρατάει τους Ρώσους απ' έξω, τους Αμερικανούς μέσα και τους Γερμανούς κάτω. Όσο δεν προχωράει η ευρωπαϊκή ενοποίηση, ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών ως εξισορροπητικής ενδιάμεσης δύναμης στην Ευρώπη είναι ακαταμάχητη. Μόνο από αυτό το κάτω της Γερμανίας, κύριε Καπόπουλε, τώρα θα το πληρώνει και στρατιωτικά η Γερμανία. Θα το πληρώνει και στρατιωτικά. Μάλιστα. Και θα είναι ουσιαστικά ο υπαριθμόν 2 των Ηνωμένων Πολιτειών. Α!
Δηλαδή, κοιτάξτε, και ο Μπιλ Κλίντον και ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος είχαν προσφέρει στη Γερμανία τη θέση του υπαριθμού 2, το λέγανε partner in leadership, συνεταίροι στην ηγεμονία. Η Γερμανία προτίμησε ένα άλλο παιχνίδι, τις ισορροπίες μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, το εμπόριο ύψιστο εθνικό δόγμα. Όλα αυτά, θυμόσαστε ο Τραμπ που τους είχε πει λαθρεπιβάτες στην ασφάλεια της Δύσης. Πάω στο ερώτημα του φίλου του Περικλή από το Άμστερνταμ. Θέλω να το ακούσετε, κύριε Καπόπουλο. Το βρίσκω σύνθετο αλλά εξαιρετικό. Κύριε Καπόπουλε, λέει από το Άμστερνταμ ο Περικλής, μετά την Αίγυπτο, σε διάστημα 10 ημερών, μπήκε τελικά και ο Λίβανος στο Δέλτα Νιτάφ. Χθες, διαβάζοντας τους Reuters, είδα ότι το Δέλτα Νιτάφ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Σρι Λάνκα. Αν λάβουμε υπόψη τη σχέση Κίνας με τη Σρι Λάνκα, θα το επιτρέψουν οι Κινέζοι αυτό? Και από ό,τι φαίνεται, με την επερχόμενη επιστημιστική κρίση και ύφεση, το Δέλτα Νιτάφ παίρνει και αυτό τα όπλα του. Ποια η άποψη του κυρίου Καπόπουλου για την ενδεχόμενη μεγάλη επιστροφή του Δέλτα Νιτάφ? Είναι ένα όπλο υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών ή οι Αμερικανοί βγάζουν τα μάτια μόνοι τους, αφού κάθε φορά που αποχωρεί από μια χώρα το Δέλτα Νιτάφ ο κόσμος αποκτά αντιαμερικανικά αισθήματα? Νομίζω είναι το δεύτερο, αλλά και ότι πάμε σε μια συνολική παγκόσμια κρίση αυτή τη στιγμή, που τα εργαλεία που φτιαχτήκαν μετά το 1945 για να μην έχουμε χρεοκοπίες και να μην ξαναζήσουμε τη μεγάλη ύφεση του 1929, μάλλον θα αποδειχτούν ανεπαρκή. Α, άρα για σας, γι' αυτό είπατε δεν σας έχω ευχάριστα, μπαίνουμε σε ένα ζωφερό πια μονοπάτι, μάλλον με πολύ σκοτάδι. Ακριβώς. Θέλω τελευταίο κομμάτι της σημερινής ενδιαφέρουσας συνομιλίας, κυρίως για τα ερωτήματα των ακροατών που απαντάτε, να σας θέσω και το ερώτημα, το ξέρετε ότι το κλωθογυρνώ εκεί καταλήγω, Τουρκία. Ναι. Η οποία είναι εξαιρετικά αναβαθμισμένη, αν ισχύουν και οι πληροφορίες, κύριε Καπόπουλε, ότι τελικά μεθόδευσε έξοδο πρακτόρων Άγγλων, Αμερικανών και Γάλλων από τη Μαριούπολη, μετά την πόρτα που φάγε ο Μακρόν από τον Πούτιν, το χάρισε στον Ερντογάν, έχει αναβαθμιστεί πλήρως. Δηλαδή και επιχειρησιακά ο ρόλος της Τουρκίας. Και εδώ υπάρχουν πολλές παράμετροι. Ένα είναι η εσωτερική παράμετρος. Κατά πόσον δηλαδή ο Ερντογάν θα κατορθώσει να επανεκλεγεί ή όχι. Έχει απέναντί του ένα μέτωπο 6 κομμάτων της αντιπολίτευσης, ετερόκλητο, με μοναδικό στόχο την αλλαγή τη συνταγματική και την αποχώρηση του Ερντογάν από την εξουσία. Αν μου θέσετε το ερώτημα τώρα τι θα γίνει σε ένα χρόνο, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ένα. Δύο. Πώς θα μπορέσει να επιβεβαιώσει το κυρίαρχο του αφήγημα ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης, έτσι, και πληθωρισμού που έχει ξεπεράσει το 60%, ότι έκανε την Τουρκία περιφερειακή δύναμη και ταυτοχρόνως να μην ενοχλεί τους Αμερικανούς με τον μεγαλοειδατισμό του, και αυτό είναι ζητούμενο. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Σε επικοινωνιακό επίπεδο ο Ερντογάν δείχνει πραγματικά να συμπεριφέρεται σαν περιφερειακή δύναμη. Έχει όμως αντίκρισμα όλη αυτή η ρητορική της Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης? Τι εννοείται με αυτό, αν έχει αντίκρισμα? Αν έχει αντίκρισμα, δηλαδή πώς μπορεί μια χώρα η οποία εξαρτάται από τη στήριξη του διεθνούς, μπορεί να χρειαστεί τη στήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και εκεί, και εξαρτάται και από την καλή γεωπολιτική θέληση των Ηνωμένων Πολιτειών, ταυτοχρόνως να παίζει ένα παιχνίδι ισορροπιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυνάμεις. Κάπου θα έρθει η ώρα δηλαδή που οι Ηνωμένες Πολιτείες, και νομίζω το τηρούν αυτό μέχρι στιγμής, είδατε το θέμα των S-400 εξακολουθεί και παραμένει αγκάθι, έτσι. Από την άλλη, για να κάνω εγώ τον αντίλογο, θα σας πει κάποιος ότι είναι μια χώρα που εμφανίζεται και με τις ευλογίες της Δύσης και των Αμερικανών ως διαμεσολαβητής, ως εγγυητής καταστάσεων, μια χώρα που ξέρετε καλύτερα εμού τι έχει κάνει στην Κύπρο και τι λέει για την Ελλάδα. Βεβαίως. Δεν είναι λίγο οξύμορο εμάς να μας κουνάει κάποιος το δάκτυλο, όχι μόνο εμάς, των μικρών χωρών? Προσέξτε, θα κάνετε με τις κυρώσεις και με την Τουρκία να μην τρέχει τίποτα. Ναι, η Τουρκία βέβαια δεν είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η τυπική είναι απάντηση. Του ΝΑΤΟ. Ναι, όμως το ξέρετε ότι είναι του ΝΑΤΟ. Δηλαδή είναι, υποτίθεται, από τους ισχυρότερους συμμάχους στη Δύση μέσα. Ναι, έτσι. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής η λειτουργία της Τουρκίας σαν ενδιάμεσο, ναι, για λόγους, ναι, προσωπικούς του Ερντογάν, και ο διάβλος επικοινωνίας που υπάρχει και με τις αεροπορικές συγκοινωνίες και με την μη επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, βολεύει όλους. Βολεύει και τα φορτηγά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εδώ έχουμε επαγγελματίες και από την Κρήτη οδηγούς φορτηγατζίδες που μας λένε ότι τις τελευταίες 20 μέρες, ναι, ο στόλος των τουρκικών φορτηγών που διέτρεχε την Ευρώπη έχει στραφεί προς Ρωσία. Άρα διακινεί προϊόντα. Είναι σαφές.
έχει γίνει παρακαμπτήριος λεωφόρος των κυρώσεων. Μάλιστα. Ξέρετε, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό ότι σε αυτή τη φάση ενοχλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, αν πάρουμε ως υπόθεση εργασίας ότι αργά ή γρήγορα οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις θα οδηγηθούν σε ένα συμβιβασμό και δεν τους συμφέρει περαιτέρω σύγκρουση, το να υπάρχει κάποιος ο οποίος λειτουργεί σαν ανοιχτός διάβολος σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή δεν ζορίζεται και πολύ ο Ερντογάν για να παίξει αυτό το παιχνίδι. Αυτό θέλω να σας πω. Η Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, πώς θα έπρεπε να κινείται, κύριε Καπόπουλε? Κοιτάξτε, όταν χώρες σαν τη Γερμανία ή σαν τη Γαλλία δεν έχουν μπορέσει να κινηθούν περιφρουρώντας την αυτονομία της Ευρώπης, τι να κάνει μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδος? Δεν σας το λέω αυτό σε λογική ψωροκόστινας, αλλά σε μια λογική ρεαλισμού. Όταν δηλαδή μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη σαν τη Γερμανία δεν έχει σταθεί ικανή να σχεδιάσει πώς αυτή και η Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν μια από αυτές τις κρίσεις, τι να κάνει μια χώρα να είναι προσεκτική και να μετρά τις αποφάσεις της? Τι να σας πω, σας είπα κάτι τώρα το οποίο είναι ταυτολογία. Θα κλείσω με το φίλο μας τον Παπαστέφανο, ο οποίος λέει: πολύ καλές οι αναλύσεις, αλλά εγώ με το φτωχό μου το μυαλό καταλαβαίνω. Αντίο παγκοσμιοποίηση και όλα τα συνεπακόλουθα, ο Πούτιν πήρε την παρτίδα και ξαναμοιράζει. Καλό ή κακό για την ανθρωπότητα θα δείξει, αλλά για την παγκοσμιοποίηση, έτσι όπως μας την εμφάνιζαν, μάλλον καλό λέει, θα έλεγα. Η παγκοσμιοποίηση δοκιμάζεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη έχουν αφήσει την Κίνα να προβάλλει σαν ο εγγυητής της παγκοσμιοποίησης. Σωστό αυτό που λέτε. Η Κίνα τι λέει? Ότι για μένα η εξωτερική μου πολιτική είναι η ανάπτυξη του εμπορίου για την κοινή ευημερία για όλους, στη στιγμή που εμφανίζονται οι μεγάλες δυνάμεις της Δύσης σε μια άλλη τελείως λογική. Γιώργος Καπόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω και για τις απαντήσεις ο ακροατές σε πρώτο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλή σας ημέρα, κύριε Καπόπουλε. Γεια σας.